Η γερμανική δικαιοσύνη έκρινε νόμιμη την απεργία που προκήρυξε η Ένωση Προσωπικού της Λουφθάνσα και έτσι αναμένεται να ακυρωθούν περίπου 1.300 πτήσεις. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα επηρεαστούν περισσότεροι από 180.000 επιβάτες. Το δικαστήριο μας δικαίωσε και απέρριψε τους ισχυρισμούς της εταιρείας. Οπότε έχουμε κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουμε νέες συμβάσεις εργασίας. Η Λουφθάνσα δεν πρέπει να επιμείνει σε αυτή την αρνητική στάση. Η εταιρεία κάνει λόγο για παράλογη απόφαση και αμφισβητεί την νομιμότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Προσωπικού. Το νομικό πλαίσιο παραμένει αμετάβλητο, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης δεν διαθέτει την απαραίτητη νομιμοποίηση, γι' αυτό και δεν διεξάγονται συνομιλίες. Ανακοινώθηκε μια απεργία και λυπούμαστε πολύ γι' αυτό. Η αεροπορική εταιρεία άσκησε έφεση στην απόφαση, ενώ επισημαίνει ότι οι θυγατρικές της δεν επηρεάζονται από την απεργία. Η κινητοποίηση των εργαζομένων ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής.